Γιαννούλης Χαλεπάς ο Γλύπτης από την Τίνο, 1851-1938, πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, και είναι ένας άγγελος με τα φτερά σχεδόν πιο μεγάλο μέγεθος από άνθρωπο. Έγινε το 1932 και στο χέρι του ο άγγελος βαστάει το λεγόμενο αμμοχρονόμετρο. Είναι που με την άμμο μετριέται ο χρόνος, όπως στα αρχαία χρόνια, η κεφαλή του αγγέλου όπως τον βλέπουμε. Στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας έχει γύρω στα 10 μνημεία, 10 έργα τέχνης ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς, καθώς βλέπουμε το πίσω μέρος του αγάλματος του αγγέλου με το αμμοχρονόμετρο. Η κοιμωμένη του Χαλεπά στο μνημείο της Σοφίας Αφεντάκη, που πέθανε το 1873 η Σοφία η Αφεντάκη. Η παραγγελία του μνημείου στο εργαστήριο του Ιωάννη Χαλεπά έγινε το 1877 και το έργο φαίνεται ότι τελείωσε μετά τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, το 1877, η υπογραφή του Γλύπτη Γιαννούλης Χαλεπάς επί, και το μνημείο η κοιμωμένη κόστισε 6.000 δραχμές, ποσό σημαντικό για την εποχή, καθώς αντιστοιχούσε περίπου στο ετήσιο εισόδημα ενός ανώτερου τραπεζικού υπαλλήλου της εποχής. Τα έργα, όπως φαίνεται, συμφωνήθηκε με τον πατέρα Χαλεπά και το εργαστήριό του, όπου ο Γιαννούλης εργαζόταν με την ειδικότητα του Γλύπτη. Καθώς βλέπουμε ολόκληρο το έργο, το περιβόητο έργο της κοιμωμένης του Χαλεπά, δυστυχώς το μάρμαρο έχει πάθει κάποια διάβρωση στην επιφανειά του, διότι το είχαν καθαρίσει με ακουαφόρτ σε διάφορες περιόδους, και τώρα έχω ακούσει ότι θα μπει σε μουσείο, και σε μουσείο το οποίο θα είναι στο ίδιο το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, κοιμωμένη του Χαλεπά, του Γιαννούλη Χαλεπά. Ο σάτυρος που παίζει με τον έρωτα πριν το 1878 και την αρρώστια του. Η πρώτη εντύπωση που δημιουργεί η σύνθεση είναι ότι πρόκειται για μια σκηνή χαρούμενη, γεμάτη αθωότητα και ανεμελιά. Αν όμως παρατηρήσει κανείς το έργο πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι αυτή η διάχυτη ανάλαφρη ατμόσφαιρα είναι μάλλον επιφανειακή. Το χαμόγελο του σάτυρου είναι περιπεκτικό και η έκφρασή του σκληρή και κοροϊδευτική. Ο μικρός έρωτας μάταια προσπαθεί να φτάσει στο σταφύλι. Για πρώτη φορά υποδηλώνεται εδώ η σχέση του Γλύπτη με τον πατέρα του, ο οποίος εξ αρχής είχε αντιταχθεί στην καλλιτεχνική κλίση του γιού του. Από το 1918 έως και το 1936 ο Χαλεπάς φιλοτέχνησε 11 ακόμα συνθέσεις με θέμα το σάτυρο και τον έρωτα σε πυλό ή γύψο. Οι συνθέσεις αυτές καταγράφουν τη σταδιακή απεξάρτηση του Χαλεπά από την τυραννική μορφή του πατέρα του.
πινακοθήκη της τραπέζης της Ελλάδος και άλλη μια μορφή του σατήρου περασμένη από το γύψο στο μάρμαρο είναι αυτός ο σάτυρος, είναι και αυτό έργο του Γιαννούλη Χαλεπά στα Εκμαγεία που είναι στα διάφορα μουσεία στην Τίνο και στο Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας της Τίνου στην Παναγία. Υπάρχει εκμαγείωση γύψου, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ένα αυθεντικό έργο στο μάρμον και είναι ο σάτυρος του Γιαννούλη του Χάλεπα. Και Φυσιά, Πινακοθήκη Κουβουτσάκου, και εδώ υπάρχουν δύο συνθέσεις του Γιαννούλη Χαλεπά. Η πρώτη είναι με τον Πήγασο και τον Βαλερφόντι, ο Πήγασος είναι το φτερωτό άλογο, η οποία είναι περασμένη σε μάρμαρο 1935, καθώς βλέπουμε την πρώτη σύνθεση τον Πήγασο, το φτερωτό άλογο του Γιαννούλη Χαλεπά. Δεν είναι μεγάλα τα έργα, συνήθως αυτά είναι γνωστά από τον Πυλό ή τον γύψο. Εδώ τα συγκεκριμένα είναι περασμένα στο μάρμαρο και είναι ο Πήγασος του Γιαννούλη του Χαλεπά 1935. Η δεύτερη σύνθεση του Γιαννούλη Χαλεπά είναι η Μύδια, η οποία σκότωσε ως γνωστό τα δυο της παιδιά επειδή ήταν ερωτευμένη με τον Ιάσονα στην Κολχίδα. Το έργο έγινε το 1934. Γιαννούλης Χαλεπάς, υπογραφή κάτω του γλυπτού. Είναι και αυτό το έργο μικρών διαστάσεων, αλλά είναι περασμένο στο μάρμαρο, δεν είναι δηλαδή πυλός ή γύψος. Είναι και αυτά στη συλλογή Κουβουτσάκου, ιδιωτική συλλογή στην Κηφισιά. Γιαννούλης Χαλεπάς 1851-1938, από το 1878 και μετά είχε εισαχθεί στην Κέρκυρα σε ψυχιατρίο και κατόπιν μετά βγήκε και έκανε διάφορα έργα του, αλλά δεν τον αφήνανε και ο πατέρας του και η μάνα του να εργαστεί. Πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας και βλέπουμε έναν άγγελο πάλι του Γιαννούλη Χαλεπά σε ένα μνημείο. Είναι έξεργο το έργο, δεν έχει πολλές λεπτομέρειες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο ο σχεδιασμός του έργου. Πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, ένα ωραίο επιτύμβιο, ένας άγγελος ο οποίος είναι σαν πενθούν πνεύμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το έργο και γράφει «Εκ του εργαστηρίου του Ιωάννη Χαλεπά». Ο Ιωάννης Χαλεπάς είναι ο πατέρας του Γιαννούλη Χαλεπά, είχε 5 παιδιά, μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς. Είναι πάρα πολύ θαυμάσιο το έργο, οπωσδήποτε σε όλα τα έργα έχει εργαστεί και ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς. Είχε πολλές παραγγελίες ο πατέρας του και υπάρχουν και πάρα πολλά έργα. Εγώ όσα μπόρεσα έχω βάλει εδώ σε αυτό το βίντεο. Ο Άγγελος, το πενθούν πνεύμα, Ιωάννης Χαλεπάς, ο πατέρας του Γιαννούλη του Χαλεπά. Το νεκροταφείο του Λεωνιδίου και εδώ βρίσκεται η όρθια κόρη
η οποία είναι στα πρώτα του χρόνια φτιαγμένη στον τάφο του οικονόμου. Όπως φαίνεται ήταν ένας έμπορος, η όρθια κόρη είχε και φτερά από πίσω. Τη λέγανε νύφη λενιδιώτες, διότι έχει στεφάνι επάνω, επάνω στο κεφάλι. Αυτή είναι η μορφή του οικονόμου και πάνω είναι αυτή η όρθια κόρη και λέγουν όλοι ότι είναι του Γιαννούλη του Χαλεπά, ο οποίος είχε σχέση με το Λεωνίδιο και πήγαινε και στο Λεωνίδιο. Υπάρχει φωτογραφία του Γιαννούλη Χαλεπά που είναι στο Λεωνίδιο. Υπάρχουν και άλλοι τάφοι πάρα πολύ σημαντικοί στο Λεωνίδιο. Στο πίσω μέρος υπάρχουν και οι εγκοπές που υπήρχαν φτερά. Το ίδιο έργο υπάρχει στο μουσείο στην Τίνο, στον πύργο, και είναι βέβαια γύψος. Εδώ είναι σε μάρμαρο περασμένο το έργο του Γιαννούλη Χαλεπά, η όρθια κόρη, 1893 περίπου έχει γίνει το έργο της όρθιας κόρης στο Λεωνίδιο. Εθνική γλυπτοθήκη, η οποία είναι στο Γουθί, και υπάρχουν διάφορες μακέτες οι οποίες είναι άλλες από πυλό και άλλες από γύψο, από διάφορα έργα του Γιαννούλη Χαλεπά μετά το 1878 και μετά την αρρώστια του, καθώς βλέπουμε τις μακέτες. Εδώ βλέπουμε τον Ερμή, διάφορες άλλες μορφές, ο Θεριστής, και δίπλα είναι και η Μύδια με τα δυο της παιδιά τα οποία το σκότωσε, καθώς την Πινακοθήκη Κουβουτσάκου στην Κηφισιά το ίδιο έργο υπάρχει σε μάρμαρο περασμένο. Και εδώ είναι πάλι ο Βαλεροφόντης και αυτό το έργο είναι περασμένο στο μάρμαρο στη Γλυπτοθήκη Κουβουτσάκου στην Κηφισιά. Όλα τα έργα τα οποία έχει η Εθνική Γλυπτοθήκη στο Γουδί είναι όλα έργα του Γιαννούλη Χαλεπά 1851-1938, και τώρα είναι ο περίφημος Σάτυρος, και εδώ είναι πυλός και υπάρχει το έργο περασμένο σε μάρμαρο και είναι κτήμα της Τραπέζης της Ελλάδος, στην Πινακοθήκη της Τραπέζης της Ελλάδος Γιαννούλης Χαλεπάς. Νεκροταφείο της Σύρου, το μεγάλο νησί των Κυκλάδων, η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, σπουδαίο νησί με νεοκλασικά, και το σπουδαίο νεκροταφείο της Σύρου. Και όταν είχα πάει, ο φύλακας μου είπε ότι το γλυπτό αυτό είναι του Χαλεπά, ίσως του εργαστηρίου του Ιωάννη Χαλεπά, διότι είχε μεγάλο εργαστήριο, ταφικό μνημείο στην Σύρο, και πιθανόν να έχει εργαστεί και ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς και όλα του τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το μνημείο των μάρμαρα γλυπτών Ιωάννης Γιαννούλης Χαλεπάς, και είναι ένα θρηνούν πνεύμα με το σταυρό, είναι βαστάει και τον άγγελο, όπως το δει κανείς στο νεκροταφείο της Σύρου. Αυτό το σπουδαίο έργο των Τίνιων γλυπτών και του Ιωάννη και του γιού του Γιαννούλη Χαλεπά, σπουδαίο έργο στο νεκροταφείο της Σύρου, και ολόκληρο το νεκροταφείο είναι γεμάτο με σπουδαία έργα, καθώς βλέπουμε ολόκληρο το μνημείο έχει δωρικούς κύονες. Η οροφή του μνημείου με τα ωραία αετώματα στο νεκροταφείο της Σύρου.
Άγιος Νικόλαος στον Πειραιά η εκκλησία, προσκυνητάρι μέσα, υπογραφή του Ιωάννη του Χαλεπά 1895, του πατέρα του Γιαννούλη Χαλεπά, ωραίο προσκυνητάρι, το προσκυνητάρι είναι στους Αγίους Πάντες και η οροφή επάνω στο προσκυνητάρι, το οποίο βέβαια απηχεί τον ρομαντικισμό και νεοκλασικισμό. Η μεγάλη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά, που ως γνωστόν την χτίσανε οι Ιδραίοι. Ιωάννης Χαλεπάς Τίνιος επί 1895, η υπογραφή του Γλύπτη στον Άγιο Νικόλαο του Πειραιά. Πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας και πάλι μία σύνθεση εκ του εργαστηρίου Ιωάννη Χαλεπά 1896 και αυτό το γλυπτό στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Νεκροταφείο της Τίνου, Ιωάννης Χαλεπάς 1895 π. Αυτός ο έξοχος άγγελος, το περνθούν πνεύμα, μια ωραιότατη επίστεψη επάνω, με αέτομα και με ανθεμωτούς σταυρούς και ο άγγελος ο οποίος είναι σε κίνηση, οπωσδήποτε είχαν πατρών και σχέδια στο εργαστήριο του Χαλεπά και φτιάχνανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία έργα. Νεκροταφείο της Τίνου και δίπλα υπάρχει και ένα μεγάλο ωραίο γλυπτό του Δημητρίου του Φιλιππότη. Και πάλι βλέπουμε την όρθια κόρη, είναι του Γιαννούλη Χαλεπά του γιου, στο νεκροταφείο του Λεωνιδίου, έχει κι άλλα έξοχα αγάλματα και γλυπτά, το αυτό όμορφο νεκροταφείο του Λεωνιδίου στον τάφο του οικονόμου, ολόκληρη η όρθια κόρη στο νεκροταφείο του Λεωνιδίου. Γιαννούλης Χαλεπάς από τον πύργο της Τίνου, γεννήθηκε το 1851, ήταν το πρώτο από τα 6 παιδιά του Ιωάννη Χαλεπά του πατέρα του και πέθανε στην Αθήνα το 1938.
Νεκροταφείο της Τίνου, Ιωάννης Χαλεπάς 1895 π. Αυτός ο έξοχος άγγελος, το περαινθούν πνεύμα, μια ωραιότατη επίστεψη επάνω, με αέτομα και με ανθεμωτούς σταυρούς, και ο άγγελος ο οποίος είναι σε κίνηση, οπωσδήποτε είχαν πατρόν και σχέδια στο εργαστήριο του Χαλεπά και φτιάχνανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία έργα. Νεκροταφείο της Τίνου, και δίπλα υπάρχει και ένα μεγάλο ωραίο γλυπτό του Δημητρίου του Φιλιππότη. Μεγάλος Τίνιος γλύπτης, ο Φιλιππότης, Δημήτριος Φιλιππότης, Τίνιος επί 1871 στην Αθήνα. Αυτό το ωραίο και σπουδαίο γλυπτό είναι πολύ πιο μεγάλο από του Ιωάννη Χαλεπά και είναι η όρθια κόρη, πιθανόν μια κάποια πλούσια της Τίνου, η οποία και παρήγγειλαν το γλυπτό στον Φιλιππότη. Μεγάλος γλύπτης, ήταν δίπλα ακριβώς το ένα με το άλλο, γι' αυτό και το έβαλα. Ο σπουδαίος γλύπτης Δημήτριος Φιλιππότης, ο οποίος στην Αθήνα έχει φτιάξει τον καριοθράφστη που είναι στο Παναθηναϊκό Στάδιο, Αρχαιολογικό Μουσείο της Τίνου, και είναι η Δήμητρα, είναι δεύτερος αιώνας π.Χ., κεφαλή της Δήμητρας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το γλυπτό και γι' αυτό το έβαλα. Είναι μητέρα της Ελλάδος και η Δήμητρα, η οποία δίδαξε και τα ελευσίνια μυστήρια στους ανθρώπους, πως η ψυχή δηλαδή θα μπορέσει να εκθεωθεί, να μπορέσει να πάρει χιτώνα και συνείδηση, ώστε με τα θάνατο να μπορέσει να πετάξει προς τον εθέρα. Αυτό λένε οι τραγικοί, αυτό λένε ο Πλάτωνας, αυτό λένε όλοι οι φιλόσοφοι, αυτό λέει και ο Πλούταρχος, η Δήμητρα, η μητέρα της Περσεφόνης, που μαζί με τον κόρη δίδαξαν στους ανθρώπους πως διαβούμε αυτή την ζωή. Αρχαιολογικό Μουσείο της Τίνου. Γιαννούλης Χαλεπάς, γλύπτης 1854-1938, σύγχρονο γλυπτό του Γιαννούλη του Χαλεπά. Μία εξέδρα, Γεώργιος Βιτάλης γλύπτης, Δημήτριος Φιλιππότης γλύπτης, 1839-1919, Νικόλαος Γίζης, ζωγράφος, όπως φαίνονται, ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς, όλοι αυτοί είναι από την Τίνο και είναι πηγαίνοντας προς την Ευαγγελίστρια, αυτή η εξέδρα με τους γλύπτες και τους ζωγράφους, επιφανείς καλλιτέχνες, που έχει βγάλει το νησί της. Και τώρα βλέπουμε το μεγαλείο της Τίνου, είναι το ίδρυμα της Ευαγγελίστριας, με την εικόνα της Μεχαλόχαρης, η θεματουργή εικόνα, η ενεργοποιημένη εικόνα του Ευαγγελισμού, η οποία είναι και το θησάβρισμα και η θεματουργός εικόνα της Τίνου, και πάει ο κόσμος από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Εδώ βλέπουμε την αυλή του Ιδρύματος, η έξοχη πόρτα με τον Ευαγγελισμό, Αρχάγγελος και Θεοτόκος, και αμέσως οδηγούμεθα στην μεγάλη αυλή με τα ωραία δάπεδα, είναι όλα σχεδόν μαρμάρινα, καθώς η Τίνος είναι το νησί των μαρμαρόγλυπτών.
Πέριξ του ναού της Ευαγγελίστριας υπάρχουν και τα μουσεία και διάφορα έργα τέχνης. Εδώ είναι μία φιάλη αγιασμού των Τίνιων γλυπτών, καθώς υπάρχει πινακοθήκη και υπάρχουν με πίνακες δωρές όλα αυτά στο Ίδρυμα της Παναγίας, καθώς υπάρχουν και γλυπτοθήκη και μουσείο των Τίνιων γλυπτών, καθώς βλέπουμε το μεγάλο καμπαναριό, ένα μεσαιωνικό λεοντάρι, είναι 11ος-12ος αιώνας, είναι παλαιό αυτό, από την εποχή των Σταυροφοριών, και υπάρχουν και διάφορα γλυπτά του Λαμπαδίτη, των γλυπτών του 19ου αιώνα, καθώς βλέπουμε και την ωραία μαρμάρινη το εξωτερικό της εκκλησίας της Παναγίας της Τίνου, και εδώ είναι προτομή της βασίλισσας της Όλγας. Εσωτερικό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, η ασημένια λεμονιά, το τάμα, τα ασημένια καντήλια, ο ναός είναι μπαρόκ, ορθοδοξο μπαρόκ θα λέγαμε ότι είναι, η θεματουργός εικόνα της Παναγίας της Τίνου είναι ο Ευαγγελισμός που συνέβαλε πολλά, και εδώ είναι κοίμηση της Θεοτόκου, καθώς τον 15 Αύγουστο γιορτάζει το Ίδρυμα, το ξυλόκλειπτο τέμπλο, έχει και γυψοτεχνία και μάρμαρο, τα έχει όλα. Ο μαρμάρινος άμβωνας, σπουδαίο εργοτέχνης των Τίνιων μάρμαρο γλυπτών, και όλη η εκκλησία αποπέμπει, αποπνέει μεγάλη τέχνη, δεν είναι αυτό το νεοβυζαντινό το οποίο είναι ξερό, αποπνέει πολύ τέχνη, οι εικόνες είναι μπαρό καθώς και το τέμπλο, και οι ενδιάμεσες εικόνες, η ωραία πύλη, η Αγία Τράπεζα από ό,τι βλέπουμε έχει και κυβόριο, τα πλοία, τα σημαίνια από τα θαύματα της Παναγίας, καθώς όταν είχα πάει ήταν απλώς ανοιχτός ο ναός και δεν ήταν φωτισμένος για να υπάρχει πάρα πολύ καλό φως, και ολόκληρη η εκκλησία με τη θεματουργό εικόνα της Παναγίας της Τίνου, καθώς βλέπουμε και την ωραία ασημένια λεμονιά. Η πόλη της Τίνου, η παραλία, οι καφετέρειες, το μνημείο των πεσόντων για τις εθνικές επετείους, τα κανόνια, και εδώ είναι του Σόχου ένα γλυπτό με έναν Παλαιστή, Τίνιος γλύπτης και ο Σόχος, και είναι ένας Παλαιστής, είναι χάλκινο το έργο. Ο Σόχος, ως γνωστόν, έχει φτιάξει το άγαλμα του Κολοκοτρώνη που είναι έξω από την Παλιά Βουλή. Εδώ είναι ένα μουσείο με τον Χαλεπά και είναι σύγχρονοι γλύπτες, και είναι ένα σύγχρονο έργο γλυπτό, το παιδί, το ο Έφηβος, ένα ωραίο τραπέζι, και είναι επάνω η κεφαλή του Εφήβου από το παιδί του Μαραθώνα. Και εδώ είναι τα μαρμάρινα καμπαναριά των Τίνιων γλυπτών, και στο λιμάνι υπάρχει η έξοχη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, και έχει μέσα ένα επίχρυσο θαυμάσιο μπαρόκ τέμπλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το εσωτερικό της εκκλησίας του Νικολάου με το επίχρυσο τέμπλο, είναι 1850 περίπου αυτή η θαυμάσια εκκλησία στο λιμάνι της Τίνου. Ιούλιος μήνας του 2022, ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιαννούλη Χαλεπά, τον Τίνιο γλύπτη.